Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Spare Channel. Σήμερα έχουμε κάτι πιο ιδιαίτερο από τυρί. Πάρα πολύ ευεργετικό, δεν το συζητάμε. Θα φτιάξουμε παραδοσιακό γιαούρτι και θα πούμε όλα τα μυστικά τα οποία δεν σας έχει πει κανείς. Ακριβώς. Οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πρόκειται να συναντήσετε μαζεμένες, θα τις δείτε σήμερα. Έτσι θα έχουμε 100% επιτυχία και όχι σήμερα δεν μου πέτυχε, σήμερα δεν μου βγήκε, τι πήγε στραβά. Αυτά ξεχάστε τα. Όλα θα γίνουν σωστά και θα πετυχαίνει το γιαούρτι σας. Τέλος. Πάμε μαζί. Έχουμε την κατσαρολίτσα μας με 2 κιλά γάλα. Εμείς έχουμε πρόβιο γάλα βέβαια και θα φτιάξουμε την κορυφή των γιαουρτιών. Πρόβιο γιαούρτι. Λοιπόν, το βάζουμε σε χαμηλή φωτιά, το έχω στο 6,5, το ανακατεύουμε, το ξύνουμε βέβαια, όχι απλώς το ανακατεύουμε, ξύνουμε τον πάτο με τη σπαντουλίτσα μας, ώστε να μην μας πιάσει. Αν βλέπετε καλά, έχουμε μία δεύτερη κατσαρόλα εδώ πέρα, η οποία είναι stand-by. Γιατί? Άδεια, έτσι. Γιατί είναι έτσι? Όταν θα αισθανθούμε ότι ο πάτος έχει πιάσει από το γάλα μας, δεν θα το διακινδυνέψουμε να καρβουνιάσει και να μυρίσει το γάλα, οπότε θα το πετάξουμε, δεν πρόκειται να βγει για ό,τι πρόκειται να βγει τώρα. Δεν θα τρώγει. Τι κάνουμε, όταν αισθανθούμε γρομπαλάκια κάτω στον πάτο, όπως το ανακατεύουμε, θα το τουμπάρουμε στην κατσαρόλα, την άδεια, και θα βάλουμε αυτή να συνεχίσει το ζέσταμα του γάλατός μας σε σημείο βρασμού. Επειδή όμως υπάρχει και άλλο ένα μυστικούλι, όταν έχουμε πρόβιο γάλα, η ποσότητα του νερού που περιέχει το γάλα, του φυσιολογικού νερού, έτσι, που έχει το γάλα από μόνο του, δεν είναι πολύ μεγάλη. Τότε είναι καλό να μπορέσουμε να αποβάλουμε το νερό που έχει το γάλα μας για να μας βγει ακόμα πιο νόστιμο το γιαούρτι μας. Τι κάνουμε? Στο σημείο βρασμού που έρχεται, μετράμε 5 με 10 λεπτά. Να περάσει, ενώ το συνεχίζουμε βέβαια να το ανακατεύουμε, να βράσει το γάλα 10 λεπτά. Έτσι να αποβάλει όλο το νερό το οποίο περιέχει από μόνο του. Αν είναι γίδινο, τότε θα τα αφήσουμε ένα τέταρτο. Αν είναι πρόβιο το γάλα, αν είναι αγελαδινό το γάλα μας, θα τα αφήσουμε 20 λεπτά. Γιατί το κατσικίσιο περιέχει περισσότερο νερό από το πρόβιο και το αγελαδινό ακόμα περισσότερο. Όσο μπορούμε να τα αποβάλουμε. Τώρα αυτό δεν είναι εύκολο, γι' αυτό έχουμε τις κατσαρόλες εδώ έτοιμες, ώστε όταν αισθανθούμε ότι μας πιάνει να μπορούμε να αλλάζουμε το γάλα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το βράζουμε. Βέβαια εδώ θα δείτε ένα κολπάκι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Πώς μπορούμε να βράζει το γάλα χωρίς να τα ανακατεύουμε, αλλά να ανακατεύεται μόνο του. Θα δείτε σε λίγο. Είναι έτοιμο να αρχίσει να φουσκώνει, δηλαδή έχει φτάσει σε σημείο βρασμού. Τι κάνουμε? Μην με ρωτήσετε που θα το βρείτε. Και εμένα μου το έχουν δώσει. Ένα γυαλάκι, το ότι βλέπετε, πυρέξ, το οποίο από τη στιγμή θα αρχίσει να φουσκώνει, ή αν μην καθόμαστε από πάνω, το βάζουμε μέσα. Τι κάνει τώρα αυτό από ό,τι ακούτε? Πάλετε και ανακατεύει το γάλα μας μόνο του. Χωρίς να είμαστε εμείς από πάνω. Κοιτάμε την ώρα και
θα το βγάλουμε την ώρα που θέλουμε. Ένα κολπάκι είναι αυτό. Λίγο πονηρό. Άμα ήταν το γάλαμα σε μεγαλύτερη κατσαρόλα, μεγαλύτερη ποσότητα, θα ακούγατε καλύτερα το θόρυβο αυτό που κάνει. Το ανακατεύει ακόμα καλύτερα. Γυρνάει γύρω-γύρω. Κάνει τούμπες. Δεν τα αφήνει να πιάσει κάτω. Τώρα, είμαστε στα 5 λεπτά που θέλουμε για το πρόβιο γάλα να βράσει. Κολπάκι επόμενο. Πρέπει το γάλα μας από τη στιγμή που θα είμαστε έτοιμοι να το σβήσουμε να κρυώσει γρήγορα. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρέπει να χάσει τουλάχιστον 20 βαθμούς αμέσως. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει μια λεκάνη και έχουμε γεμίσει με κρύο νερό. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε πώς? Παίρνουμε την κατσαρόλα μας και τη βυθίζουμε στο κρύο νερό για να ρίξουμε τη θερμοκρασία γρήγορα. Είναι βασικό. Είναι βασικό να ρίξουμε τη θερμοκρασία μας γρήγορα. Το θερμόμετρό μας είναι σύμβουλός μας, δεν το συζητάμε. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε, αν δεν έχετε θερμόμετρο, έχετε 90% πιθανότητες να αποτύχετε. Όσοι βέβαια είσαστε τόσο σίγουροι για τον εαυτό σας, δοκιμάστε. Βλέπετε πως πέφτει η θερμοκρασία. Όταν το νερό ζεσταθεί, θα το αλλάξουμε. Αμέσως θα βάλουμε καινούργιο κρύο νερό. Και όταν φτάσουμε κοντά στους 53 βαθμούς, θα το βγάλουμε από το νερό. Θα τα αφήσουμε να ηρεμήσει. Θα τα ανακατέψουμε να έρθει η θερμοκρασία σε όλο το σώμα της κατσαρόλας ίδια να γίνει και του γάλατός μας. Και στους 50 βαθμούς θα ρίξουμε τη γιαουρτοπιτιά μας. Τι κάνουμε? Είτε έχουμε φυλαγμένο γιαούρτι από την προηγούμενη φορά που έχουμε φτιάξει, είτε πάμε να αγοράσουμε. Ποιο είναι το μυστικό? Το γιαούρτι που θα αγοράσουμε, είτε είναι σε κεσέ, είτε είναι σε πλαστικό, πρέπει να γράφει πάνω ότι έχει φτιαχτεί με πιτιά γιαουρτιού ή καλλιέργεια γιαούρτης. Αν δεν γράφει ότι έχει φτιαχτεί από πιτιά ή καλλιέργεια γιαούρτης, δεν πρόκειται να πήξει ποτέ. Ποτέ. Γι' αυτό μην αναρωτηθείτε, άμα καμιά φορά δεν σας πήξει, διαβάστε πρώτα τι αγοράσατε. Πήγαμε τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Έχουμε υπολογίσει 2 κουταλίτσες γιαούρτι, δηλαδή κάθε κιλό μία κουταλιά γιαούρτι για να κάνουμε την πιτιά μας. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το ίδιο το γάλα. Βάζουμε το γιαούρτι μέσα που έχουμε μετρήσει. Και το λιώνουμε καλά. Θερμοκρασία μας είναι εντάξει. Δεν πρέπει να ρίξουμε την πιτιά μας ούτε πάνω από 50 βαθμούς, ούτε κάτω από 45. Πάνω από 50 βαθμοί το γιαούρτι αρχίζει ξυνίζει και κάτω από 45 υπάρχει πιθανότητα να μην πήξει ποτέ. Οπότε θα πρέπει να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Ρίχνουμε την πιτιά μας μέσα. Ανακατεύουν πάρα πολύ καλά. Πώς θα διατηρήσουμε τη θερμοκρασία? Αν έχουμε κουζίνα και είναι χειμώνας και η κουζίνα μας έχει διαβάθμιση στους 50 βαθμούς και πριν, θα το βάλουμε 48.
Αν δεν έχει διαβάθμιση λιγότερους από 50 βαθμούς, θα το βάλουμε στους 50. Θα την βάλουμε μέσα για 3 ώρες. Σκεπασμένη με το καπάκι της και δεν θα την κουνήσουμε. Μετά από 3 ώρες, κατά 99% είναι έτοιμο και έχει πήξει. Αν είναι τώρα καλοκαίρι όπως τώρα και έχουμε ζέστη, δεν έχουμε πρόβλημα, θα τη σκεπάσουμε με πάρα πολύ καλά, με κουβέρτα, με χοντρές πετσέτες, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία της. 3 ώρες. Αν θέλουμε στις 2 ώρες, κάνουμε τον έλεγχο, να δούμε αν έχει πήξει και άμα πηγαίνει καλά, τα αφήνουμε και άλλη μία ώρα. Να ξέρετε ότι όσο πιο πολύ τα αφήνουμε, τόσο πιο πολύ ξυνίζει. Οπότε, αν δείτε ότι δεν πίζει και λέτε, ας πούμε, ότι να τα αφήσετε 5, 6, 7 ώρες, να ξέρετε ότι αν πήξει, ας πούμε, στις 6 ώρες, θα είναι ξυνό. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει, αλλά σε κάποιους να μην αρέσει. Οπότε, εκεί που θα το βάλουμε, θα μείνει ακίνητο για 3 ώρες. 3 ώρες ακίνητο και αν θέλουμε στις 2 ώρες κάνουμε έναν έλεγχο με το δάχτυλο αν το πήξιμο πάει καλά. Καλό θα είναι την κατσαρολίτσα που θα χρησιμοποιήσουμε να μην τη θελήσουμε σε λίγο, να θέλουμε να φτιάξουμε κάτι, γιατί αυτό θα, όταν θα πήξει θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα το βάλουμε στο ψυγείο μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Οπότε, καλό θα ήταν να το βάλουμε στην κατσαρόλα, γιατί η ψήξη στο ψυγείο μας θα διαπεράσει καλύτερα το γιαούρτι μας και θα στερεοποιηθεί πιο εύκολα όταν το σκεύος που το βάλουμε μέσα είναι σιδερένιο. Αυτό το υλικό τέλος. Πέρασε η ώρα μας. Έχουμε τσεκάρει πρώτα, είπαμε, στις 2 ώρες. Το γιαουρτάκι να δούμε αν έχει πήξει. Και γιατί σας το είπα αυτό, γιατί. Αν ανοίξουμε στις 2 ώρες, πώς το τσεκάρουμε, πατώντας πάντα απαλά, να δούμε αν έχει πήξει. Αν δούμε ότι δεν έχει πήξει, τι κάνουμε, κάτι έχει πάει στραβά, έχει πέσει η θερμοκρασία. Για να το σώσουμε, βάζουμε το φούρνο μας στο 50 και το βάζουμε μέσα για μία ωρίτσα τουλάχιστον, πιστεύω ότι θα το σώσετε άμα έχει γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή έχει παίξει λάθος η θερμοκρασία. Εδώ είμαστε μια χαρά, από ό,τι βλέπετε, το γιαούρτι μας. Ας το χαλάσουμε, δεν πειράζει, να το δούμε. Αυτό είναι. Ζεστό ακόμα. Τα αφήνουμε να κρυώσει. Έξω από το ψυγείο προς το παρόν. Περνάνε 2-3 ώρες να κρυώσει καλά, μην το βάλουμε στο ψυγείο και μας χαλάσει το ψυγείο, έτσι, με τη ζέστη που έχει ακόμα. Και την άλλη μέρα το πρωί το βγάζουμε. Είναι έτοιμο για να το φάμε. Και όποιος θέλει μπορεί να το κάνει στραγγιστό. Το βάζουμε σε μια τσαντίλα ή μια μαξιλαρωθή και το κρεμάμε για 3 ώρες, 2 ώρες, μέχρι να σταματήσει να στάζει. Και μετά τρώμε στραγγιστό γιαουρτάκι, το οποίο μπορεί να διαρκέσει 20 μέρες. Αυτό αστράκιστο μέχρι 15. Βέβαια, μια οικογένεια ποιος θα είναι δυνατόν να κρατήσει 15 μέρες το γιαουρτάκι, τώρα 2 κιλά γιαούρτι, 2 κιλά γάλα κάναμε, δεν κρατάει. Μην ξεχάσετε όμως να κρατήσετε μαγιά από το γιαούρτι σας για το επόμενο πήξιμό σας. Οπότε θα μην χρειάζεται να αγοράσετε κιόλας. Αυτά, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά και ό,τι θέλετε από ερώτηση και απορία σας, πάντα θα σας απαντάμε. Γεια σας.